μεσάνυχτα, μεσάνυχτα. Αυτό το πράγμα είναι συνείδητη τελείως πράξη ενός ανθρώπου. Εντάξει, προφανώς είναι λυπηρό που έφυγε ένας νέος άνθρωπος. Κάμια στεναχώρια πέρασε, ρε φίλε. Αλλά το μακελιό. Άντε πάλι. Κάμια στεναχώρια. Όχι, ρε κόκκινε, εμείς στεναχώρια δεν περνάμε. Όλα τα έχουμε καλά. Δεν μου λες. Δεν μου λες. Μπορώ να μην σε αναφέρω. Μιλάτε μισή ώρα, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό να. Ό,τι στεναχώρια και να έχει περάσει, αυτό που λέω εγώ θα συμφωνώ. Το να πάρεις ένα πολεμικό όπλο, δηλαδή ένα αυτοκίνητο τέτοιου κυβισμού και να είσαι όχι απλαστουρωμένος, αλλά σε κατάσταση πρωτοφανή και να είσαι όποιο χάριο, όποιο πάρει ο χάρος που μπροστά σου, προφανώς είναι ασυνείδητο. Α, δηλαδή πιστεύεις ότι, ότι διαφώνησα με τον Κώστα. Γι' αυτό φυσικά. Απλά ουσιαστικά προσπαθείς κάπως εντός εισαγωγικών να το δικαιολογήσεις. Όχι το παιδί αυτό. Το παιδί αυτό εκεί. Το λάθος αυτό και οδήγησε. Τέλος πάντων, απλά δεν γίνεται τώρα να δικαιολογούμε απλά επειδή είναι ένας νεκρός και είναι λυπηρό. Το να πιει κάποιος, συγγνώμη, για να το ξεκαθαρίσω μια και καλή κατάλληλα. Το να πιει σε τέτοια ποσότητα είναι ασυνείδητο, ρε φίλε, είναι εγκληματικό. Και μεγαλύτερη ποσότητα, αρκεί να μην οδηγήσει μετά. Έγινε κατανοητό. Να πιει ως... Αυτό είπαμε, ρε κόκκινε, ρε φίλε. Δεν βγάλει άκρη με τον κόκκινο τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το θέμα τώρα για το Brexit και λοιπά, ευτυχώς που υπάρχει και αυτό και βρήκατε θέματα εσείς και ο Μπούλος και ο Κανελάκης να ασχοληθείτε, καλά όχι εσείς συγκεκριμένα γιατί εσείς ασχολείστε με οτιδήποτε, γιατί πραγματικά ο αθλητισμός είναι πεθαμένος, οπότε ευτυχώς βρέθηκε λίγο ψωμάκι για να γίνει λίγο μεροκάμα. Σωστό. Ένα αυτό. Δεύτερον, όλοι αυτοί που θέλουν την κάθαρση, συγγνώμη τώρα μην χαρακτηρίσω, δε στην ουσία θέλουν να αναλάβουν χαλίφτες θέσεις του χαλίφτη. Όλα είναι για την εξουσία. Με καθαρότητα κλπ. Απλά όλοι θέλουν να πάρουν το μαχαίρι του κόκκινου καρπού και το πεπόνι. Απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή το έχει ο Ολυμπιακός που θέλει να το πάρει η ΑΕΚ. Το ότι δεν αντιδρά ο Ολυμπιακός, φίλε, πώς φαίνεται. Ο Ολυμπιακός, αυτό που είπε ο Κώστας πριν, μάλλον έχει δίκιο ότι ουσιαστικά λειτουργεί υπογείως. Δηλαδή λειτουργεί στο παρασκήνιο και στο δεν κάνει το μάγκα από μακριά. Όσο υπογείως και να λειτουργεί, ο υπουργός υφίσταται. Ο ΠΑΟΚ επειδή δεν έχει μηχανισμό. Είτε μουμουέ, είτε οτιδήποτε, είτε κανάλια. Καλά, χαλάρωσε. Δεν έχει. Μην μας το παρουσιάζει και αγγελούει το πάνω. Όχι, δεν έχει, είπε. Δεν έχει, είπε. Συγκριτικά με τον Ολυμπιακό. Συγκριτικά με τον Ολυμπιακό εννοεί. Συγγνώμη, ρε κόκκινε. Συγγνώμη. Εσύ θεωρείς το Mega Channel ή το Star ίσο με το Μετρόπολης, ξέρω εγώ και τα άλλα ραδιόφωνα. Έλα, εντάξει, λοιπόν, αυτονόητα πράγματα. Λοιπόν, αφήστε με να τελειώσω λίγο να μιλήσω κανένα άλλο γιατί περιμένουμε πολύ ώρα. Λοιπόν, εγώ φίλο Ηρακλή είμαι. Λοιπόν. Το μάτς με την Τρίπολη αδιάφορο είναι, τέλος πάντων. Τι είναι? Είναι αδιάφορο, δεν προλαβαίνουμε το τρένο. Εντάξει, τώρα δεν έχει πάρει κανείς αδειοδότηση, ίσως να έχει νόημα. Υπάρχουν ηθικά ζητήματα που πρέπει να κερδίσεις καμιά φορά. Άσε ρε κόκκινε τώρα τα ηθικά ζητήματα, επαγγελματισμός, τώρα ποδόσφαιρο, κονόμα, βρωμιά, τώρα τι ηθικά ζητήματα. Τους κερδίσαμε στο κύπελο, πέρα τους αποκλείσαμε. Καλά, άμα δεν κερδίσεις να κλείσεις, θα δεις. Καλά, εδώ θα είμαστε. Τι να γίνει ρε κόκκινε, άμα δεν κερδίσουμε, δεν κερδίσαμε. Εδώ δεν κερδίσαμε να πούμε τη Λιβαδιά, τον Πανιόνιο και τη Φέρεια να πούμε. Η Τρίπολη που είναι και καλή ομάδα θα γίνει. Έλα, θέλω να το κάνει τώρα η θύρα 10 ντέρμπι, δίθεν αυτό και τα λοιπά. Εντάξει. Μακάρι να σας πάρουμε ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, λοιπόν, χαιρετίσματα στο Χρυστομάκη, στη Δήμητρα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άιντε συνεχίστε και σταματήστε τις υποκρισίες. Πιο λίγες υποκρισίες. Λοιπόν, άιντε. Ωραίος. Τον επόμενο. Όσοι είναι.